Τον επέπληξαν μεν πλην όμως συγκρατημένα. Η δυσαρέσκεια περίσευε στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup, αναφέρει Deutsche Welle, ωστόσο οι υπουργοί προτίμησαν το δρόμο της διαλλακτικότητας χάριν ηρεμίας στις αγορές. Οι Ευρωπαίοι τα έψαλαν στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Όμως κανείς δεν επιθυμούσε κλίμα κρίσης στη συνεδρίαση του Eurogroup. Ναι μεν αλλά, κάπως έτσι συνοψίζουν τις αποφάσεις του χθεσινού Eurogroup τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σε δόσεις ή δόσεις λένε, εστιάζοντας τις προειδοποιήσεις της Τρόικα. The Eurozone, still choppy waters. Very choppy indeed, and actually it's proving to be a summer of discontent for Greece. Eurozone finance ministers agreed to lend more money to its beleaguered government, but warned the country's economic outlook remains uncertain. Its international lenders also said Greece's reform program is moving too slowly. Επισφαλής παραμένει η θέση της Αθήνας, τονίζουν οι Financial Times, επισημένοντας ωστόσο πως όσο η Γερμανία βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, τίποτα ανησυχητικό δεν πρόκειται να συμβεί στην Ευρωζώνη. The Troika also warned that Greece was behind in some areas and that the economic outlook was uncertain. Ένα ντεζαβού των τελευταίων Eurogroup χαρακτηρίζει και το χθεσινό αυστριακή εφημερίδα. Οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης συνεδρίασαν, συζήτησαν την έκθεση της Τρόικας, χαιρέτησαν τις προόδους και άσκησαν κριτική για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Μετά έδωσαν το πράσινο φως στην εκταμίευση. Με μερικά δισεκατομμύρια αγόρασαν και πάλι χρόνο, διότι πριν τις γερμανικές εκλογές το Σεπτέμβριο δεν θέλουν με κανένα τρόπο να πουν την αλήθεια. Greece is expected to return to growth in 2014, albeit an anemic 0.6%, but that's not enough for a country buckling under austerity measures. Ξεκίνησαν με επιδοκιμασίες για την πορεία του ελληνικού προγράμματος, κατέληξαν με επιτιμήσεις, λέει ο γερμανικός τύπος, σε μια προσπάθεια των υπουργών να αποφευχθεί άλλη μια κρίση στις αγορές.